Χριστίνα, καλημέρα. Καλημέρα. Χριστίνα, τώρα πες μου, ειλικρινά, βλέπεις Ολυμπιακούς αγώνες στην τηλεόραση. Πέρα από την απόφασή σου και τα λοιπά να σταματήσεις όπως είχες πάρει εκείνη την απόφαση, μήπως τώρα βλέποντας, λες κάτι άλλο? Όχι. Όχι. Η απόφασή μου ήταν αρκετά συνειδητοποιημένη. Ναι. Σίγουρα είναι πολύ πρόσφατο, αν και νομίζω ότι όσο χρόνο και να περάσουν τα συναισθήματα θα είναι πάντα τα ίδια. Έτσι είναι, έτσι είναι. Πάντα θα σου λείπει το αγωνιστικό κομμάτι. Είναι το όμορφο κομμάτι της υπόθεσης. Mm-hmm, mm-hmm. Τώρα, βλέπεις τι γίνεται στο Ρίο. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά, Χριστίνα, και επειδή είμαι σίγουρος ότι μιλάς με τα παιδιά της Αποστολής και ειδικά της Κοπηλασίας, ίσως και με άλλα παιδιά, με πολλά προβλήματα, ακόμη και στη διαμονή τους, ακόμη και στη διατροφή τους. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν και οι άλλες αναποδίες. Περιμέναμε όλοι χθες να δούμε τη συγκεκριμένη κούρσα, αλλά δεν τα καταφέραμε, δεν τα κατάφεραν εκεί να δαμάσουν και τον καιρό. Γενικότερα υπάρχουν προβλήματα στη διοργάνωση. Έχουν κάποια κενά αρκετά σοβαρά. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά τα δικά μας δεν έχουν επηρεαστεί mm-hmm. πολύ στο κομμάτι mm-hmm. το έξω από το νερό, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά όσον αφορά τον καιρό, η Κοπηλασία κατά τα ψέματα είναι ένα άθλημα που επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Περιμένουμε να ηρεμήσει ο καιρός, να μας κάνει τη χάρη. Παρ' όλα αυτά, είδαμε κάποιες κούρσες εκεί Κοπηλασίας, Χριστίνα. Η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιο επίπεδο δεν είχα ξαναδεί και βάρκες να ανατρέπονται. Παρόμοιο καιρό, ναι. Σε τόσο άσχημες συνθήκες, έχω ξαναδεί στο Σχοινιά. Έχεις ξαναβρει στο Σχοινιά, Έχει γίνει τεστ event εφήβων, παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων, μια χρονιά πριν την Ολυμπιάδα, ναι. τη δική μας Ολυμπιάδα. Και αναγκάστηκαν να μειώσουν την απόσταση στο μισό για να μπορέσουν τελικά να γίνουν οι αγώνες. Είχε εξίσου τόσο καιρό. Απλά τώρα έχουν και λίγο πλευρικό άνεμο, γι' αυτό το λόγο mm-hmm. και γεμίζουν νερά και είδαμε και ακόμα και ανατροπές. Ανατροπές. Είναι πραγματικά πολύ κρίμα, ειδικά αυτούς τους έρθους που τους είδα να αποδοκινάνε, πραγματικά μου πόνεσε η ψυχή. Να έχεις mm-hmm. αγωνιστεί, να έχεις προσπαθήσει τόσο καιρό. Αν είχαν καταφέρει να γυρίσουν τη βάρκα τους χωρίς να δεχτούν βοήθεια και να τερματίσουν. Να περάσουν τη γραμμή του τερματισμού και οι βάρκες και οι αθλητές, έστω και κολυμπώντας, θα είχαν δικαίωμα για τα ρεπεσάζ. Mm-hmm. Αυτοί όμως δεν κατάφεραν ούτε τη βάρκα να γυρίσουν. Χριστίνα, ποιοι αποφασίζουν γιατί μας έκανε εντύπωση αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε έναν καιρό τέτοιο με κυματισμό κτλ. Είναι σχεδόν αναπόφευκτο να πέσουν να αποδογυρίσουν βάρκες. Ποιος αποφασίζει για την τέλεση του αγώνα και αν μπορεί να υπάρξει κάποια ένσταση στην πορεία. Και αν όλος αυτός ο καιρός, πόσο άσχημα μπορεί να επηρεάσει και τους δικούς μας αθλητές. Αυτό είναι δουλειά της διαιτησίας, mm-hmm. της Αγωνόδικου Επιτροπής. Από εκεί και πέρα, όσο καιρός είναι κοπηλατήσιμος, ναι. μπορείς δηλαδή να επιβιώνεις, δύσκολα σταματάνε οι αγώνες. Και να μην ξεχνάμε ότι ο άσχημος καιρός είναι για όλους. Δεν είναι στην ίδια δρομή, δηλαδή, στην άλλη κύμα. Οπότε είναι σε εισάξιες συνθήκες. Εισάξιες συνθήκες. Μίλησες καθόλου, Χριστίνα, με τα παιδιά με κάποιον τρόπο? Ήθελαν να αγωνιστούν χθες? Προτιμούσαν, έτσι πως ήταν ο στίβος, να μην αγωνιστούν και να βρεθούν για κάποια... ίσως σήμερα, δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα γίνει. Ξέρουμε, ή σου είπαν ότι υπάρχει... Είναι σήμερα το απόγευμα, νομίζω γύρω στις 7 η ώρα. Έχει οριστεί μια νέα ώρα, έτσι, για σήμερα το απόγευμα. Ναι, έχουν δώσει νέα ώρα. Σίγουρα είναι πολύ ψυχοφθόρο όλο αυτό. Η αναμονή είναι που το κάνει πολύ δύσκολο. Από κάποια επικοινωνία που είχα, τα παιδιά ήθελαν να αγωνιστούν, θέλουν να ξεκινήσουν. Γιατί είναι λίγο ρίσκο, όχι ρίσκο, είναι αναμονή. Και αυτοί δεν ξέρουν σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Αν δεν αγωνιστείς, αν δεν πέσεις δίπλα, να δεις πώς, σε τι κατάσταση βρίσκεται και σε τι κατάσταση βρίσκονται οι άλλοι. Δεν μπορείς να ξέρεις. Είναι μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία των αγώνων. Ναι, γιατί είναι και η προκριματική αυτή φάση. Θέλουν τα παιδιά. Και θα μας μιλήσεις λίγο και για τις φάσεις αυτές, τι άγχος επικρατεί, γιατί εκεί πρέπει να περάσεις και να πας και παρακάτω. Αυτή η αναβολή, λοιπόν, λες ότι δεν την ήθελαν τα παιδιά? Όχι, σίγουρα. Κανείς δεν θέλει τις αναβολές, γιατί αυτό που σας είπα είναι ψυχοφθόρο. Ψυχοφθόρο. Είναι ψυχοφθόρο. Έχεις προγραμματίσει το μυαλό σου τα πάντα για εκείνη την ημέρα και ξαφνικά σου πάει μια μέρα πίσω. Είναι μια μέρα επιβάρυνση, μια μέρα άγχος επιπλέον. Mm-hmm. Τώρα, Χριστίνα, ξέρεις τα πληρώματα. Ξέρεις με ποιους θα αγωνιστεί ο Γιάννης Χρήστου, ποιοι είναι οι αντίπαλοι μας. Τι πιστεύεις για αυτόν τον προκριματικό αγώνα που ελπίζουμε να γίνει σήμερα το απόγευμα και να είναι καλές συνθήκες? Δεν νομίζω ότι θα έχουν πρόβλημα τα παιδιά. Είναι αρκετά έτοιμοι, αρκετά δουλεμένοι, αρκετά έμπειροι για να τα απεξέλθουν σε ένα προκριματικό. Η δύσκολη φάση των αγώνων είναι τα ημιτελικά, γιατί είναι
οι τρεις θέσεις που πρέπει να πάρεις για να διεκδικήσεις θέσεις στον τελικό. Είναι κομβικό σημείο. Άρα σήμερα παίρνουμε την πρόκριση για τα ημιτελικά για να εξηγήσουμε και στον κόσμο τι να περιμένει, Χριστίνα. Τα ημιτελικά... Σήμερα, αν δεν περάσουν τα παιδιά από τα προκριματικά, κάτι να συμβεί. Υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία στα ρεπεσάζ για να μπει στον ημιτελικό. Μάλιστα. Από τον ημιτελικό, όμως, άμα κάτι δεν πάει καλά, έχεις βγει εκτός τελικού. Εκεί τελειώνουν όλα. Δηλαδή, για έναν αθλητή, ο ημιτελικός είναι πολύ κομβικό σημείο. Άρα, λοιπόν, καλά σήμερα να δούμε τα παιδιά, να δούμε την κατάστασή τους, να δούμε τον αγώνα τους. Αλλά εκεί που πρέπει να δώσουμε όλη μας την προσοχή είναι στους ημιτελικούς, γιατί εκεί κρίνεται η θέση μας στον τελικό. Έτσι, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν πρέπει να είναι μέσα στον τελικό. Είναι η πιο βασική κούρσα αυτή. Χριστίνα, με το καλημέρα είχαμε πάντως και το πρώτο χρυσό, έτσι γενικότερα τώρα, γιατί όλοι είστε μια ομάδα όταν πηγαίνετε στους Ολυμπιακούς, έτσι δεν είναι? Και η χαρά όλων είναι... Είναι μικρή η οικογένεια, η ελληνική οικογένεια. Περισσότερους από τους αθλητές τους γνωρίζω και προσωπικά δηλαδή. Είναι... Χθες λοιπόν, μετά από πάρα πολλά χρόνια, από εκεί που δεν περίμενε κανείς ίσως, δεν ξέρω, η Άννα Κορακάκη πήρε ένα μετάλλιο χθες. Τι σημαίνει αυτό και για τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας που λες? Νομίζω ότι, όπως είπατε με το καλημέρα σας, πήραμε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Πρώτα απ' όλα δείχνει ότι ο Έλληνας έχει ψυχικά αποθέματα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες που έχουμε, εμείς στεκόμαστε και διεκδικούμε. Δεν ξέρω άμα αθλητές από άλλες χώρες υπό τις συνθήκες δικές μας θα μπορούσαν να είναι σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε μάθει να είμαστε κάτω από δύσκολες συνθήκες και φαίνεται ότι όχι απλώς στεκόμαστε, αλλά διεκδικούμε και κερδίζουμε και μετάλλια. Η κοπέλα αυτή είναι μόλις 20 ετών. Νομίζω ότι έχει όλο το μέλλον μπροστά της. Πραγματικά, εγώ χάρηκα πάρα πολύ με το μετάλλιο το χθεσινό. Ας ελπίσουμε να είναι η αρχή αυτή και να χειροκροτήσουμε πολύ περισσότερα γιατί μετάλλια. Πάντα ένα μετάλλιο φέρνει και άλλη ψυχολογία. Μπορώ να το, έτσι, να το φανταστώ. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά μπορώ να το φανταστώ ότι μπορεί να φέρνει μια καλή ψυχολογία για αγωνιστικότητα και πίστη και στους υπόλοιπους αθλητές των υπόλοιπων αθλημάτων. Ανεβαίνει η ψυχολογία. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι καλό να ξεκινάς. Η αρχή είναι τρέμιση του παντός. Είναι καλό να ξεκινάς με καλούς ιονούς. Έτσι όπως ξέρεις και τα παιδιά τα υπόλοιπα, Χριστίνα, βλέπεις και κάπου αλλού να γυρνάει η Ελλάδα με μετάλλια και είναι το μετάλλιο πάντα στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο στόχος ή είναι, θα λέγαμε, η κορυφαία στιγμή να μπορέσεις να πας εκεί για έναν άνθρωπο, για έναν αθλητή? Εξαρτάται τι διεκδικεί ο καθένας. Σίγουρα η συμμετοχή σε μια οργάνωση σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είναι η ύψιστη μεγαλύτερη του κόσμου στιγμή για κάποιον αθλητή. Δηλαδή η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι μια εμπειρία που δεν μπορεί να τη βιώσει, βιώσει καθημερινά. Οποιοςδήποτε, ναι. Ναι, δηλαδή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό η συμμετοχή από μόνη της. Τώρα, αν ένας αθλητής είναι να διεκδικήσει και όλα, τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Άρα λοιπόν να περιμένουμε και άλλα μετάλλια από την πτωχή Ελλάδα, όπως τα λέγαμε, σίγουρα, και βασανισμένη. Σίγουρα. Θέλω να πιστεύω ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων και οι δικοί μας αθλητές στο κομμάτι της κοπηλασίας θα διεκδικήσουν μετάλλια και η ομάδα του Στίβου θα διεκδικήσει μετάλλια, είναι και η Βάσου Ιβουγιούκα, ο Πετούνιος που πάει για χρυσό θεωρητικά, αν όλα πάνε καλά. Ναι. Έχουμε πολύ δυνατές συμμετοχές. Είμαι πεπισμένη δηλαδή ότι θα χειροκροτήσουμε και άλλα μετάλλια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Χριστίνα, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αν μιλήσεις με τα παιδιά, αν τους δώσεις όλα τα χαιρετίσματα της Καστοριάς. Νομίζω ότι όλοι χθες ήταν έτοιμοι. Έσκασε η είδηση της αναβολής. Απογοητευτήκαμε λίγο εκεί. Θα περιμένουμε σήμερα, αν όλα πάνε καλά με τον καιρό, να δούμε τα παιδιά. Έτσι, πολύ καλή επιτυχία να πούμε στα παιδιά, στο δικό μας το Γιάννη το Χρήστου, που του αξίζουν έτσι και αλλιώς συγχαρητήρια για όλη την τεράστια πορεία που έχει κάνει τόσα χρόνια. Εύχομαι τα καλύτερα. Όλοι θα είμαστε κολλημένοι στις οθόνες μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ακριβώς. Και στην επόμενη Ολυμπιάδα, καλά είναι να κάνουμε τα σχέδιά μας, Χριστίνα, στην επόμενη Ολυμπιάδα να μην λείψει και από την Καστοριά μια ακόμη συμμετοχή. Μας έχετε, θα έλεγα, καλομάθη. Μακάρι, να υπάρχει συνέχεια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα.